και παρουσίασε ένα τέτοιο περιστατικό. Το συμπέρασμα ήταν ότι η καλύτερη χειρουργική λύση για αυτή τη γυναίκα, επειδή είναι διαβητική, επειδή έχει κάνει υστερεκτομή, το καλύτερο, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε εσείς, γιατί... Εγώ δεν είμαι για να συμφωνήσω, είναι για να ακουστούν γνώμες. Έδειξε και ζωντανό χειρουργείο και το έκανε, λαπαροσκοπική μπάρτς με σλίνκ εσωτερικό με fixation στο προμοντόριο. Όχι ταινία και όχι πρόστιο πλέγμα. Μάλιστα. Κάποια άλλη άποψη? ναι. Θα απαντήσω και αν θέλετε απαντήσω. Εγώ προσωπικά, καλά, δεν συζητώ τη λαπαροσκοπική, έτσι, για να κάνει κανείς μπέτς λαπαροσκοπική. Δεν είμαι θειασότης και από κάποιες μελέτες που υπάρχουν δεν φαίνεται να υπερτερεί. Έτσι. Ακριβώς. Το βασικό εδώ το στοιχείο είναι, έτσι, ότι είχαμε πρόβλημα με τον αφιένα και αν διορθώσει τον αφιένα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να διορθώσει την επιτακτικότητα. Φυσικά δεν ξεχνάμε ότι, ας πούμε, από την BERTS, σε ένα άτομο που έχει επιτακτικότητα, αν κάνει κανείς BERTS, είναι πιθανό να κάνει επιπλέον επιτακτικότητα. Έτσι. Ένα σημαντικό ποσοστό. Δεν είναι μικρό, είναι γύρω στο 30%. Το ίδιο με τις ταινίες ελεύθερης τάσης. Έτσι, δεν τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Εκεί για το οποίο επισήμως ξέρουμε ότι μπορούμε να διορθώσουμε την επιτακτικότητα και βασίζεται ακριβώς σε αυτό που είπαν οι συνάδελφοι, ότι είναι ο ανοιχτός αφιένας που πιθανώς προκαλεί το πρόβλημα, εκεί γενικά είναι καλύτερα να κάνεις επέμβαση που διορθώνει τον αφιένα. Οι περισσότεροι ψηφίσαν υπέρ της ταινίας ελεύθερης τάσης. Δεν θέλω να υποστηρίξω ότι αυτό που λέω είναι το πιο σωστό. Απλώς δίνω κάποιες ιδέες μέσα από τη βιβλιογραφία και κάποιες προσωπικές εμπειρίες. Εδώ, σε αυτό το περιστατικό, αν έβαζε ταινία ελεύθερης τάσης, που είναι, πάει στη μέση ουρήθρα, έτσι, δεν είναι τόσο απλό να λέμε, δεν είναι μόνο η ελεύθερη τάση, είναι και διαφορετική θέση. Τώρα να μου πείτε, μπαίνει στη μέση ουρήθρα πάντα, γιατί πολλές φορές δεν μπαίνει, εκεί είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και έχουν γίνει μελέτες πάνω σε αυτό και έχουν δείξει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αν μπει σωστά και είναι ταινία ελεύθερη τάση στη μέση ουρήθρα, γενικά θα τον χειροτερέψει τον αφιένα σε βάθος χρόνου. Δεν θα τον κάνει καλύτερο. Και μάλιστα έχουν και ένα περιστατικό που αναπτύχθηκε και κόλπωμα εκεί. Έτσι σε γυναίκα. Δηλαδή οι πιέσεις πάνε και χτυπάνε κυρίως τον αφιένα της μυθισούρης. Έτσι λοιπόν, αυτός ο γιατρός σκέφτηκε αυτά τα πράγματα και προτίμησε να κάνει ανάρτηση του αφιένα με απονεύρωση ορθού κοιλιακού. Φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα υλικά από την εποχή του Φον Τζορντάνο, όταν αρχίσαν οι πρώτες επεμβάσεις. Είναι παλιές επεμβάσεις αυτές. Έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα υλικά. Εγώ προσωπικά προτιμώ τον ορθό κοιλιακό, τον θεωρώ τον έχουμε. Είναι το πιο γνήσιο πράγμα που έχεις, το πιο εύκολο. Και συγχρόνως, αυτός ο ουρολόγος είχε την ικανότητα, γιατί δεν είναι τίποτα σπουδαίο, να διορθώσει και την κυσταιοκύλη. Και τι σκέφτηκε? Εκεί έχουμε μια πλειάδα πραγμάτων να βάλουμε επίσης. Επειδή ήταν διαβητική η γυναίκα, προτίμησε να βάλει βιολογικό υλικό. Ποιος είναι αυτός ο ουρολόγος? Έτσι. Είναι υποθετικός ουρολόγος. X. Έτσι. Προτίμησε και έβαλε βιολογικό υλικό. Έτσι. Παρακαλώ. Νομίζω όμως ότι με βάση τη βιβλιογραφία η πιθανότητα λίμωξης σε βιολογικό πρόθυμα είναι μεγαλύτερη. Από αυτά που υπάρχουν και από τις διαβρώσεις και αυτές, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω υπόψη μου, μπορεί να κάνω λάθος. Η λίμωξη στα βιολογικά είναι μεγαλύτερα. Η διάβρωση είναι μικρότερη. Η διάβρωση είναι ακριβώς. Η διάβρωση σαφώς, αλλά είναι σαφώς μικρότερη. Μιλάμε τώρα για λίμωξη. Είσαι σε αεροδιαβητική, τη λίμωξη θα βοηθήσει περισσότερο. Και τη διάβρωση. Και εύκολα διάβρωση κάνουν. Κάνουν και πιο εύκολα διάβρωση. Δηλαδή το υλικό, το κλασικό, κάνει πιο εύκολο διάβρωση στους διαβητικούς. Ναι. Όχι, αλλά μιλάμε τώρα για τη λίμωξη. Ναι, η λίμωξη στο βιολογικό πλέγμα αποδεδειγμένα είναι μεγαλύτερη. Είναι πιο πιθανό. Ναι, έχετε πιθανώς δίκιο, ναι. Επομένως δεν είναι διάλεξη πολύ σωστά. Ναι, πιθανώς, ναι. Πιθανώς, θα λέω. Εσείς προσωπικά έχετε εμπειρία με το φάση αλάτα που παίρνουν συνήθως πολλές φορές... Δεν έχω βάλει, όχι, ποτέ δεν έχω βάλει. Χρησιμοποιώ το ορθό κοιλιακό. Συγγνώμη, μια άποψη, την οποία με τον κύριο Θανασόπουλο τη συζητήσαμε πολλές φορές. Ο κάθε πικραμένος και το κάθε κέντρο πετάει και ένα... Πιο κοντά στο... Λέει και αυτό κάτι. Φάση αλάτα. Κύριε... Σας παρακαλώ, κοιτάξτε λίγο. Επειδή έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, έχω βαρεθεί από εξειδικευμένα κέντρα.
Δηλαδή, μη λέμε κάθε κέντρο. Εγώ Στάνφορντ έκανα, UCA έκανα, Guy's Hospital έκανα. Δηλαδή, θέλω να πω, μην έχουμε σαν δεδομένο ότι σε κάποιο κέντρο υπάρχει κάποιο σοφός. Τελευταία κάποιος συνάδελφος πήγε σε κάποιο κέντρο της Αυστρίας και ήρθε ενθουσιασμένος, τρελαμένος με τον τεχνητό σφιχτήρα. Πρώτη φορά άκουγε ο άνθρωπος και βάλαν, λέει, σε μία απόκανη υπασία και σταμάτησε η ακράτεια. Και εγώ άρχισα να μένω άναυδος γιατί έχω άποψη. Και δικαιούμαι να την έχω, μισό λεπτό. Τον λέω και έκανε υπασία, λέω και όλα καλά, ναι. Καλά λέω, δηλαδή πατούσε, λέω το κουμπί, λέω και ουρούσε. Όχι, λέει, έκανε 6 διαλείποντες τη μέρα. Ακριβώς έμεινα έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να σου πω το εξής, κάπου το πάω. Μην κολλάμε στα ονόματα, γιατί προσέξτε, σε κάποια κέντρα της Αμερικής πριν λίγα χρόνια μας λέγανε να βάζουμε βίδες στο οστό, λέω ψέματα, και να το βάζουμε. Πέθανε. Μετά βγήκαν κάποιοι άλλοι, πιο μεγάλα κέντρα, και λέγανε να βάζουμε μία τάπα και οι γυναίκες είχαν 5 τάπες στην τσάπα και την αλλάζαν. Λέω ψέματα, κύριε Θανασόπουλε. Όχι, εδώ πρέπει να πούμε ότι. Πέθανε και αυτό. Δηλαδή, μην κολλάμε, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, μην κολλάμε ότι το είπε ο τάδε. Κάποτε ο Σουόμο Λαγράτς. Μπορείς να αμφισβητήσεις την εμπειρία ενός κέντρου, όπως είναι ο Νταβίλα στο Cleveland Clinic, που έχουν κάνει 40.000 επεμβάσεις και υπάρχουν αναφορές. Ναι, και τι λέει ο συγκεκριμένος, πέστε μου λίγο να δω, μπορεί να συμφωνούμε απόλυτα. Δεν μπορείς να αμφισβητήσεις, λέω, και μια άποψη δικιά τους, έτσι. Συγγνώμη λίγο, όταν δεν έχουμε καμία φορά βάλει βίδες, να πούμε, και όλοι βάζουν από μια ταινία και το 95% πάει καλά, τι πρέπει να λέμε. Να βάζουμε τη βίδα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε και ποια τεχνική λέω. Συγγνώμη, δεν απορρίπτουμε κανέναν, αλλά όχι να δεχόμαστε να γινόμαστε δέσμοι του τύπου το τάδε κέντρο. Γιατί μερικοί συνάδελφοι, εδώ είναι η διαφωνία μου και εδώ είναι η αναρχική μου διάθεση, ότι, ότι και κάποιοι στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα να έχουν άποψη. Και αυτό το αποδεικνύουν τα γεγονότα. Όταν κάποτε βγαίναν συνέχεια εργασίες ότι με το φαινολισμό ή τριγών όλες οι υπερδραστήριες κύρσεις γινόταν καλά και εξαφανίστηκαν αυτές οι εργασίες, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Όταν βγαίναν εργασίες συνέχεια ότι ο αλκαλισμός του τριγώνου λύνει τραγικά προβλήματα, όταν ο καυτηριασμός του τριγώνου θεράπευε το, πώς λεγόταν εκείνο, το, την τριγωνίτιδα. Πού είναι σε αυτές οι εργασίες, τι σημαίνει. Δεν απαντώ, απαντήστε εσύ. Δεν αμφισβητώ κανένα κέντρο, αλλά σε όλα τα κέντρα λέγονται και πολλά υπερβολικά. Κάντε ένα γύρο από διάφορα κέντρα και θα δείτε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν είναι ακριβώς όπως παρουσιάζονται. Πώς να το κάνουμε. Με συγχωρείτε, δεν θέλω να δημιουργήσω ένταση. Όχι, να δημιουργήσετε. Και να... Είναι ότι πολλές φορές μπορείς να αξιοποιήσεις το ένα για να κάνεις το ένα μέρος και το δεύτερο σαν επιπλέον, ας πούμε, υλικό από το σώμα του ασθενούς. Και να μην... Γι' αυτό το λόγο το ανέφερα. Και... Συμφωνώ και έχει δικαίωμα ο καθένας να κάνει μία πρόταση. Και ως από τις 100 προτάσεις, η μία όντως να έχει δίκιο. Αλλά μην λέμε ότι ο τάδε βάζει χείριο, πώς το είπαμε, μόσχευμα και λύθηκε το πρόβλημα, γιατί οι άλλοι που δεν βάζουν και το έχουν λυμμένο. Αυτό είναι πρόβλημα με τις νομοθεσίες στην Ελλάδα και με την νομοθεσία στην Αμερική. Στην Αμερική το χείριο μόσχευμα, επειδή όταν τελείωσα, εγώ ήταν το TPT, όλοι κάναμε σλίγκο, όπως λέει ο κ. Αθανασόπουλος, και χρησιμοποιούσαμε κατά κόρον την ορθό κοιλιακομή, αλλά υπήρχαν περιπτώσεις που ήθελες να βάλεις το πατς κάτω από την κυστεοκύλη και χρησιμοποιούσαν το χείριο με άριστα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν είχαν πρόβλημα αποστήρωσης ή οτιδήποτε άλλο με το AIDS που ήταν κάποτε οι συζητήσεις. Θέλω να πω, δηλαδή η νομοθεσία μας έχει απαγορεύσει να έχουμε αυτά τα υλικά στην Ελλάδα ενδεχομένως. Πριν πει ο κ. Αδαμάκης κάτι που θέλει να πει, εγώ απλώς θέλω να πω ότι γενικά είναι όλα αποδεκτά. Στις χειρουργικές τεχνικές είμαστε λίγο χαλαροί και από τα διάφορα αποτελέσματα που υπάρχουν από διάφορα κέντρα. Είχα την τύχη να είμαι σε κάποιο πάρα πολύ μεγάλο κέντρο. Τα αποτελέσματα που βγαίνουν προς τα έξω είναι σαφέστατα καλύτερα από τα πραγματικά. Να είμαστε έτσι, χωρίς να θέλω να πω, σε γενικές γραμμές, όταν χρησιμοποιούμε υλικά, δεν υπάρχει FDA. Δεν υπάρχει αυτή η βάσανος των φαρμάκων. Έτσι είναι πολύ πιο εύκολο και χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε ο κ. Ιωαννίδης, με αυτό που έγινε με τις βίδες που στην Αμερική γέμισε και ξαφνικά αρχίσαμε και τις βγάζαμε μετά. Πρέπει να είμαστε λίγο κριτικοί απάνω σε αυτό, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας με αυτό που λέτε. Και ο κ. Αδαμάκης κάτι που θέλει να πει και νομίζω πρέπει να. Πρέπει να κλείσουμε γιατί. Ας πει ο κ. Αδαμάκης που είναι και. Να απολαύσουμε και λίγο. Πέστε κ. Αδαμάκη, παρακαλώ για να. Πέστε. Μην δει τον κύριο Αδαμάκη. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλα παιδιά. Καλή διασκέδαση.